Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι τάσεις της MRB που καταγράφουν τη σημερινή πολιτική κατάσταση της χώρας. Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστό 28,5%, με τον ΣΥΡΙΖΑ να ακολουθεί με 23,1%. Το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής παίρνει 11,3%, το ΚΚΕ 5,1%, η Ελληνική Λύση 4,5%, το ΜΕΡΑ25 2,9%, το Κόμμα Έλληνες Εθνικό Κόμμα 2,7%, η Πατριωτική Ένωση 1,1% και η Εθνική Δημιουργία 1%. Άλλο κόμμα επέλεξε το 4,8%, ενώ το ποσοστό της αδιευκρίνησης ψήφου φτάνει στο 15%. Πάμε να ανοίξουμε την πολιτική συζήτηση με τους συναδέλφους, κυρίες και κύριοι. Καλησπέριζω τον Κώστα Πουλακίδα, τον Διαμαντή Σεϊτανίδη και τον Δημήτρη Κουκλουμπέρη. Καλησπέρα, καλησπέρα. 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 Διαμαντή, ξεκινώ με σένα. 5,4 η διαφορά. Ήταν 7, έπεσε 6, φαίνεται δηλαδή μέσα στους τελευταίους 3-4 μήνες να υπάρχει μια τάση. Και άκουγα νωρίτερα τον κύριο Δημήτρη Μαύρο, τον διευθύνοντα σύμβουλο της MRB, να λέει ότι αυτό που προκύπτει επί της ουσίας από τις τάσεις του Δεκέμβρη είναι ότι άρχισε ο κύκλος φθοράς της Νέας Δημοκρατίας. Τι βλέπεις εσύ? Ναι, υπάρχουν διάφορες διακυμάνσεις. Όπως ξέρουμε όλοι όσοι παρακολουθούμε δημοσκοπήσεις, δεν είναι ευθύγραμμα τα πράγματα. Υπάρχουν μικρές αυξομοιώσεις ανάλογα με τη συγκυρία. Το βέβαιο είναι ότι το 2016 που εξελέγει αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μέχρι και σήμερα που μιλάμε, όλες οι δημοσκοπήσεις χωρίς καμία εξαίρεση δίνουν ένα προβάδισμα μεγάλο ή μικρότερο στη Νέα Δημοκρατία. Η σύγκριση των δύο πολιτικών αρχηγών είναι συντριπτική υπέρ του κυρίου Μητσοτάκη. Και το πολιτικό διακύβευμα των επόμενων εκλογών είναι ποιος πρωθυπουργός θα κυβερνήσει τον τόπο τα επόμενα 4 χρόνια. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απολαμβάνει σε όλες τις δημοσκοπήσεις πολύ μεγαλύτερη επιδοκιμασία από τους Έλληνες πολίτες και φυσικά η φθορά της κυβέρνησης δεν εισπράτεται, όποια φθορά, δεν υπάρχει κυβέρνηση που δεν έχει φθορά. Δεν θυμάμαι καμία κυβέρνηση να μην έχει φθορά. Η όποια φθορά της κυβέρνησης δεν εισπράτεται από την αξιωματική αντιπολίτευση. Σημειώνω δε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μόλις είδε ότι η διαφορά από το 7 ή πάει στο 6 ή πάει στο 5, όπως είπες και εσύ Γιώργο, άρχισε ξανά να επικαλείται τις δημοσκοπήσεις, διότι μέχρι πριν από λίγο καιρό οι δημοσκοπήσεις ήταν φτιαχτές. Το ίδιο έλεγε και στις παραμονές των εκλογών του 19. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που επί μήνες παίζουν, η μεγάλη τους πλειοψηφία σε όλη την Ελλάδα, παίζουν το ζήτημα των παρακολουθήσεων και τώρα της κυρίας Καϊλή, έπαψαν ξαφνικά να είναι πετσωμένα. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι δεν υπάρχει ένα σταθερός πολιτικός λόγος, αλλά είναι ένα. Μια πολιτική έκφραση, εκφορά λόγου, όποιο παίρνει ο άνεμος, όπως έλεγε και το παλιό, η παλιά ταινία του Διεθνούς Κινηματογράφου. Ό,τι παίρνει ο άνεμος. Κώστα. Μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι δεν είναι μια καλή δημοσκόπηση για τη Νέα Δημοκρατία. Προφανές. Εντάξει. Δεν θα είναι η πρώτη, δεν θα είναι και η τελευταία. Το βασικό συμπέρασμα για μένα δεν είναι ποτέ τα εκλογικά ποσοστά στη φάση αυτή που περνάμε. Είναι η έκταση για μένα, αυτό είναι το σημαντικό, η έκταση που δίνει στη Νέα Δημοκρατία. Μέχρι πόσο μπορεί να φτάσει σήμερα λοιπόν η Νέα Δημοκρατία? Στο 35%. Αυτό λέει η MRB. Τι σημαίνει, ότι όσο και να το τραβήξει δηλαδή, μας λέει η MRB, δεν υπάρχει περίπτωση αυτοδυναμίας της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είναι το δεδομένο το οποίο βάζει. Τι σημαίνει λοιπόν τώρα ότι δεν έχουμε αυτοδυναμία? Ότι πάμε για κυβερνήσεις συνεργασίας. Σημειώνω, 41,6% θέλει μονοκομματικές κυβερνήσεις, 48,6% θέλει κυβερνήσεις συνεργασίας. Άρα οι κυβερνήσεις συνεργασίας προκύπτουν και από τα πολιτικά δεδομένα, αλλά και από την κοινωνική διάθεση, έτσι όπως την καταγράφει η έρευνα. Κατά συνέπεια, προφανές και είναι ότι αυτό ενισχύει τα κόμματα τα οποία έχουν δυνατότητες να συνεργαστούν. Ο κ. Μητσοτάκης το έχει αποκλείσει, δεν μπορεί να συνεργαστεί με το πουκάμισο που φοράει το πρωί. Και το τρίτο θέμα το οποίο πρέπει να σημειώσουμε είναι τα κριτήρια της ψήφου. Με ποια κριτήρια λέει θα ψηφίσει ο κόσμος? Με κριτήριο την ακρίβεια, την υγεία, μπράβο στον κύριο Πλεύρη, δεν υπήρχε αυτό παλιά, την οικονομία, την ανεργία και τη διαφθορά. Τη διαφθορά, είτε τη γενικευμένη διαφθορά επενδυτής Μαραβέγιας, Πάτσιβες κτλ, είτε και το ζήτημα των υποκλοπών, που είναι στο ίδιο, στην ίδια λίστα, αλλά πιο χαμηλά στην κατηγορία. Υποκλοπές, στις οποίες επισημαίνω ότι το 77,5% λέει ότι είναι πολύ σοβαρό θέμα. Αυτά για αυτούς που λέγανε ότι όλα πήγαιναν καλά. Αυτή η δυσκολία, έτσι όπως την περιγράφουμε, της Νέας Δημοκρατίας, μας εξηγεί για ποιο λόγο σήμερα και ο κύριος οικονόμου στη Βουλή κατέφυγε στη φρασιολογία και στα επιχειρήματα Κασιδιάρη, Λαγού και Παναγιώταρου, μιλώντας για φολοκολουδιάριδες στην αντιπολίτευση. Μάλιστα. Δημήτρη, τι λες? Λέω ότι βρισκόμαστε σε μια κατάσταση, μια ατμόσφαιρα σκανδάλων.
υπαρκτών βεβαίως, που όμως φέρνει μια οξύτατη πολιτική σύγκρουση. Και αυτό μας δείχνει ότι στην προεκλογική περίοδο που ανεπισήμως έχει ξεκινήσει, περιμένουμε και την επίσημη προκήρυξή της, ενδεχομένως και νωρίτερα από ό,τι λένε τα σενάρια για την κυβέρνηση, θα κυριαρχήσει πόλωση, λασπομαχίες και υψηλά ντεσιμπέλ καταγγελιών. Αυτό πρόσκαιρα ευνοεί τη Νέα Δημοκρατία και τον ΣΥΡΙΖΑ, mm-hmm. που είτε θα επιχειρήσουν με αυτόν τον τρόπο να καλύψουν τα πολιτικά τους ανομήματα, είτε την προγραμματική και πολιτική τους ένδια. Όμως, αν το δούμε σφαιρικά, βλάπτει την αξιοπιστία του πολιτικού συστήματος, γιατί ένα μεγάλο μέρος ψηφοφόρων θα οδηγηθεί στην αποχή. Έχει ένα αίσθημα αποστροφής για αυτού του είδους την αντιπαράθεση, διότι περιμένει να ακούσει προγραμματικές λύσεις και προτάσεις. Γι' αυτό λοιπόν, και επειδή οδεύουμε στις εκλογές, ναι. δεν είμαι πολύ αισιόδοξο ότι θα γίνει τέτοια συζήτηση, θα πω ότι δεν ψηφίζει, δεν θα έπρεπε να ψηφίζει ο κόσμος για τον λιγότερο αποτυχημένο ή για το μικρότερο κακό, αλλά για αυτόν που μπορεί να φέρει μια ρεαλιστική διέξοδο από μια πολυεπίπεδη κρίση που περνάει η χώρα μας. Και βεβαίως είδαμε ενδιαφέρον ότι ο κύριος Τσίπρας ουσιαστικά σε μια συγκυρία που ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτηρίζει τον Νίκο Ανδρουλάκη παρακολούθημα του ΣΥΡΙΖΑ, στήριξε την επιχειρηματολογία για το πόσο κοντά στη Νέα Δημοκρατία ήταν η κυρία Καϊλή. Υπενθύμησε ότι στηρίζει, ότι συνεργαζόταν με το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα στην Βουλή, ότι ήταν από τους πιο παθιασμένους υποστηρικτές της κυβέρνησης Μητσοτάκη κλπ. Ναι, η γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτή, με την έννοια ότι επενδύει σε ένα σενάριο προοδευτικής διακυβέρνησης, κυβέρνηση με το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ αυτό που λέει είναι ότι δεν έχει κάτι τέτοιο στα σχέδιά του, στα πλάνα του, δεν σκοπεύει να γίνει ούτε παρακολούθημα ούτε της Νέας Δημοκρατίας ούτε του ΣΥΡΙΖΑ. Θα αναφερθεί σε αυτό αύριο στην συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας ο κύριος Ανδρουλάκης και θα επαναλάβει ότι υπάρχουν και πολιτικές και προγραμματικές και αξιακές διαφορές με τον ΣΥΡΙΖΑ, άρα δεν υπάρχουν ούτε κοινή γραμμή, ούτε κοντινές αποστάσεις, ούτε κανένα φλερτ. Συνάδελφοι, σας ευχαριστώ και τους τρεις πολύ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.